Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατέ, καλό μεσημέρι. Καλώ ορίσατε. Είμαστε όλοι εδώ στι γνωστέ μα τηλεοπτικέ επάλξει. Εντάξει, μια φορά είναι και πικνίκ. Δεν είναι επάλξει, όπου προσδιορίζονται μονίμω και μόνο οι αγώνε. Εμεί όμω είμαστε εδώ, πιστοί στο ραντεβού μα το τηλεοπτικό, δυόμιση το απόμε σήμερα, σε ό,τι αφορά τη ζωντανή μα παρουσία. Ακολουθούν <coughs> καθημερινά βεβαίω και οι δύο γνωστέ επαναλήψει, μία για του πολύ νυχτερινού, η άλλη για του πολύ πολύ πρωινού την επόμενη ημέρα. Και σήμερα οι όποιοι εναπομείναντες πιάσαμε την 5η του Μάρτη του Σωτηρίου κατά τα άλλα έτους 2015. Και είμαστε εδώ και δεν είμαστε για μονόλογο. Είναι από τις ελάχιστες φορές που επειδή ο προσεκριμένος είναι υψηλωτά των προδιαγραφών, όλο το 90 λεπτο το δίνουμε σε αυτόν. Όπως προμηνήσαμε, Χθε δεν προλάβαμε να πάρουμε ζωντανά το μήνυμα να το μεταδώσουμε. Έχουμε όμω και άλλου τρόπου επικοινωνία, μέσα από το διαδίκτυο κυρίω. Ενημερώθηκε ο πολλή κόσμο μα ότι σήμερα έχουμε χάρη κλίν. Βασίλη Τριανταφυλλίδη, αν θέλετε. Και βεβαίω αυτό συνεπάγεται μία λεπτή κουβέντα εφόλη τη ύλη και όπω έγραψα και τη αντιήλη, γιατί εδώ είμαστε άνευ και εισόδου και εξόδου. Και, Ότι και άνευ παρουσία. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε, Χάρη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ εισαγωγή. που είστε εδώ πάλι. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τέτοια έτσι. Λεπτομερή εισαγωγή, ξέρω, ξέρω, ξέρω εγώ είμαι σχεδόν, σχεδόν ναι. Ολύμπιος, σχεδόν. Ναι. ναι. Καλά, χθες... με, με, την έννοια, με, την έννοια της παρουσίας εδώ. Χθες που πήρη. βρέθηκα και, το, και χωροταξικά θα έλεγα, χθες που ναι. βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη και είχε εκείνο το λαμπερό, τον παντοκράτορα ήλιο, Ξαφνικά βλέπω απέναντί μου τον Όλυμπο Και λέω: Όπα, τον βλέπουν και οι Θεσσαλονίκοι τον Όλυμπο Και μάλιστα ολόλαμπρο. Σε όλο του το μεγαλύτερο. Όταν έχει βοριά, Ναι, τον βλέπω. Ναι, είναι εντελώ. Ε, είναι Ολύμπιο. Αυτό okay. σημαίνει το επιθετικό. Ε, ο επιθετικό προσδιορισμό. σημαίνει εναργή, καθαρό. Καθαρό. Λαμπρό. Λοιπόν, Όπω πάντα, λαμπρό. Ο Χάρη Κλίν είναι κοντά μα, ολοζώντανο. Θα τον απασχολήσουμε σε μια συνέντευξη. Επαναλαμβάνω, 90 λεπτά στη διάρκεια τη. Και φαντάζεστε περίπου σε ποιο μήκο κύματο θα κινηθούμε. Μπορεί να είναι και πλάτο κύματο, θα δούμε τώρα. Όπω βγουν τα πράγματα, πάντω ένα είναι βέβαιο ότι θα μιλήσουμε κυρίω για την τρέχουσα επικαιρότητα. Και όταν μιλάμε για επικαιρότητα, μιλάμε για την απλή καθημερινότητά μα μέχρι αναγωγή εκεί υψηλότατα, στου υψηλόβαθμου δηλαδή, οι οποίοι φρέσκοι όντε, ω νέα κυβέρνηση τουλάχιστον, συνεχίζουν να διακυβερνούν αυτή τη χώρα, τη χώρα των νέων Ελλήνων, των νέων Ελλήνων. Πώ τι βλέπει τι πρώτε 40 μέρε, Δεν έκανα πάντου, Όταν πάντω τα πέφτουν, κρίση για 40, τι πρώτε 40 ναι. μέρες, μέρε, οι πρώτε 100 μέρε από Όντω ακούγεται λίγο, λίγο, ανόητο. Λίγο, να... Ναι, λίγο, ναι, λίγο παράλληλα. Μάλιστα κάτω από τι συνθήκε, τι οποίε διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία. Κατάσταση είναι και λιγάκι περίεργη γιατί είναι εντελώ διαφορετική η κατάσταση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από την τελευταία φορά που κάναμε τη συζήτησή μα. Αυτό είναι αλήθεια. Τα μηνύματα που παίρνω εγώ και τα παίρνω, όχι μόνο εγώ, τα παίρνουν αρκετοί από Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη διέρχεται μια βαθύτατη κρίση αυτή τη στιγμή. Και είναι εκνευρισμένη πολύ. Ναι, και Το διαπίστωσα ναι. ο ίδιο εκεί. Και αυτό που με, που με προξενεί εντύπωση είναι ότι θα μπορούσαν να φανούν ψύχρεμοι απέναντι σε αυτήν την πάρα πολύ σοβαρή η κρίση, την οποία θα μπορούμε να την ειχνογραφήσουμε πάρα πολύ έτσι, θα έλεγα με στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, αντί να εμφανιστούν οι κρατούντες, οι κρατούντες, τώρα με ποια έννοια είναι κρατούντες, οι, το, λέω, το πάνω, αυτοί, οι φύλακες θα τους ονομάσω εγώ, φύλακες θα ονομάζω περισσότερο, εμφανίζονται πάρα πάρα, πάρα, πάρα πολύ εκνευρισμένοι. Και δεν είναι, χωρίς να έχουν εντωμεταξύ στόχους χτυπάνε τη μια φορά από εδώ, τη μια φορά από εκεί, χάνουν τα λόγια τους, κατηγορούν κάποιους ότι δίθεν φανίζονται, Ρανίζομαι. Βαρουφάκη εμφανίζονται πολλέ πολλές, λες και θα πρέπει ο βαρουφάκης, ο εκάστοτε βαρουφάκης, να ζητάει άδεια για το πώς θα ντυθεί, για το πώς θα ντυθεί ή πώς θα, πώς θα, πώς θα βγει στην τηλεόραση. Τη στιγμή κατά την οποία εγώ έκανα μια έτσι μικρή, μικρό, μια μικρή έρευνα και βλέπω ότι ο, ο Σόιμπλε, ε, καταναλώνει περίπου δύο με τρει ώρε την ημέρα σε τηλεοράσει και ραδιόφωνα. Αυτό είναι σωστό. Και λέω αυτό ο άνθρωπο είναι υπουργό οικονομικών, υποτίθεται και το, ο γκαουλάουτερ, α μου επιτραπεί η έκφραση τη ε, Ευρώπης. Ευρώπη. Πώ βρίσκει χρόνο εν περιπτώσει αυτό και μπορεί και να ανταποκριθεί στι ανάγκε του, του λειτουργήματό του. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι θα έχουμε πάρα πολλά, πολλά πράγματα στην Ευρώπη και εμεί επιμένοντε. Ως Ευρω... Εγώ βέβαια έχω πει ότι η Ευρώπη αυτή που υπάρχει σήμερα δεν είναι η Ευρώπη που οραματιστήκα. Και δεν μπορεί κανείς να το πει. Και αυτό το, αυτό το ψευτογκάλο που εμφανίζεται συνήθως στις ελληνικές εφημερίδες και στα ελληνικά μέσα μαζί και σε επικοινωνία στο ότι είμαστε με, την... με το ευρώ πάση θυσία, δεν μπορούσα να το καταλάβω ακόμα. Και... και πόσο οξύμορο είναι σήμερα στις μέρες μας. Λένε ότι είναι 64 με 65%. Ίσως και παραπάνω που λένε είμαστε με το ευρώ πάση θυσία. Εφού είμαστε με το ευρώ πάση θυσία, εν διάφορη γιατί επιτίθεστε στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που κάνει τις λιγότερες παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για να είναι μέσα στο ευρώ. Ναι τι, υπάρχει δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ναι, ναι. Τι συμβαίνει, τι, ποια παράνοια είναι αυτή. Και εν διάφορη όταν, όταν μιλάει ο, ο σπουδαίος κατά οικονομολόγος ο Βαρουφάκη, όταν μιλάει για δημιουργική ασάφεια, είπα ότι δημιουργική ασάφεια την έχουν ανακαλύψει οι Έλληνε. Ήξει αφήξει είναι. Για να μπορέσει να επικοινωνήσει σε διάθετη περιπτώσει. Είναι δυνατόν εμεί να μπορούμε να συμπλέξουμε με το ραχοί; Με ποια γλώσσα θα συνονοηθούμε με το ραχοί. Είμαι κάποιο, εγώ του βλέπω και λέω, είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν έρθουν στην Ελλάδα, που του βλέπουν να έρχονται με κάλτσα, άσπρη και πέδιλο. Είναι δυνατόν. Ε, και ξαναδιάβασα τον Νίτσε προηγουμένω και τον ανέβαζα και στο διαδίκτυο. Που λέει: Ό,τι και να κάνουμε εμεί οι Ευρωπαίοι, ό,τι και να κάνουμε, αυτά τα, τα ζυζάνια, αυτοί οι πανέμορφοι επαναστάτε πάλι θα μα καπακώσουν. Και αυτό το, 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 το κόμπλεξ. Α το ξεπεράσουν. Εμεί ξεπεράσαμε το κόμπλεξ ότι είμαστε φτωχοί. Με την έννοια ότι δεν μα ενδιαφέρει η λεγόμενη φτώχεια, όπω αυτοί την εννοούν. Η φτώχεια είναι συνδυασμένη με την καταπίεση. Αυτοί έτσι την εούν τη φτώχεια. Δεν είναι ού φτωχό κάποιο που δεν έχει να φάει. Όχι. Φτωχό είναι αυτό τον οποίο καταπιέζουν. Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η καταπιέση, Μια πολύ απλή ερώτηση. Να αισθηθώ απέναντι στην κυρία Μέρκελ, αν μπορεί να σταθεί να κάνει μια συζήτηση μαζί μου, ω δημοσιογράφο απλώ, και να σα ρωτήσω. Πείτε μου, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η καταπιέση. Μια πολύ απλή ερώτηση. Πόσε φορέ δηλαδή θα πει ο κύριο Σόιμπλε ότι είμαστε ηλίθιοι, Πόσε φορέ θα πει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε πολύ αυστηρά τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι λεγόμενε μεταρρυθμίσει. Λέω δηλαδή, και εμεί δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημά μα. Τη στιγμή κατά την οποία η έλλειψη αυτών των μεταρρυθμίσεων έχει δημιουργήσει 170 δισεκατομμύρια λογαριασμού στην Ελβετία, στη Γερμανία και στη Γαλλία που αφήγουν αυτά τα 170 δισεκατομμύρια και αν εγγράψουμε εμείς τον προϋπολογισμό μας το κατοχικό δάνειο και αυτό που μας χρωστάνε οι Γερμανοί θα πρέπει, τι θα κάνουν οι Γερμανοί. Θα αντιστραφούν εντελώ οι Τι θα κάνουν, Αυτή ερωτώ. Αυτή θα είναι σε κρίση και εμείς θα είμαστε υπεράνω κρίση. Ρωτώ μια ερώτηση απλή. Αυτό είναι ένα απο... εκβιασμό ασφαλώ, έτσι. Αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Εμεί θα γράψουμε αύριο στον προπολογισμό μα. Έχουμε 5-3, λαμβάνουμε από του Γερμανού. Και τον εγγράφουμε στον προπολογισμό μα. Δεν είναι μόνο πλε, πλεονασματικό, είναι σούπερ πλεονασματικό. Τι θα πούνε λοιπόν αυτοί, Θα μα απαγορέψουν ω κράτο να γράψουμε στον προπολογισμό μα αυτά που μα χρωστάνε. Δηλαδή, τόσο προδοτική ήταν η στάση των ανθρώπων αυτών που διοικήσαν την Ελλάδα, που εγώ δεν θα μπορέσω να ησυχάσω και να πεθάνω ακόμα μέσα στον τάφο εάν αυτά τα καθάρματα δεν πάνε στο ειδικό δικαστήριο και καταδικαστούν οι ισόβια. Και να τα ονομάσω ένα-ένα. Παπανδρέου, Παπακοσταντίνου, Παπαδήμος, ε, Μητσοτάκη, η κυρία Μητσοτάκη, Καρατζαφέρης, Βενιζέλος, Στουρνάρας, Σαμαρά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να δουν Θεού πρόσωπο. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο και η μικρότερη ποινή που θα πρέπει να του επιβληθεί είναι η ισόβια κάθριξη. Γιατί αν δεν μπορέσουμε με αυτή την κυβέρνηση να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, η Ελλάδα θα περάσει πολύ δύσκολε μέρε. Και δεν εννοώ τι μέρε τη δυσκολία τι οικονομικέ που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα δοκιμασμένο κράτο για ένα δοκιμασμένο λαό όπω είναι ο ελληνικό λαό. Μιλάω η αγριάδα που θα επέλθει πλέον. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 170 δισεκατομμύρια μαύρα λεφτά μόνο στι τράπεζε τη Ευρώπη. 170 αυτά τα λεφτά που πήγανε. Και μια απλή ερώτηση. Τα 300 δισεκατομμύρια που, πήρε ο κύριο, που πήραν όλοι αυτοί οι προαναφερόμενοι, πού πήγαν αυτά τα λεφτά όταν μόνο το 3,8% από αυτά τα χρήματα μπήκαν στην ελληνική οικονομία. Και πώς ζητάνε εμεί με το 3,8% όταν αυτοί έχουν εισπράξει 250 δισεκατομμύρια σύν τους παλαιούς τόκους. Πώς είναι δυνατόν να ζητάνε και να μας λένε ότι τη Δευτέρα θα δώσετε ένα δισεκατομμύριο, 600 εκατομμύρια. Και... Άρα τι γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι έχει τη δύναμη ο ελληνικό λαό να παράξει. Θα μου επιτρέψει να θέσω και ένα ακόμη παραμετρικό ερώτημα, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την ενοχή εκείνων οι οποίοι έχουν αναλάβει ω προστάτε, ω επικεφαλή του εξωτερικού παράγοντα. Θέτω λοιπόν το ερώτημα έτσι για να το συζητήσουμε ρητορικά. Γνώριζαν όλοι αυτοί οι κύριοι, αν θέλει, εμεί θα του πούμε πάλι το κογλίφου, γνώριζαν. Ποιοι έχουν εκλέψει τα χρήματα στην Ελλάδα. Αν το γνωρίζουν, γιατί δεν τα ζητάνε πρωτίστω από αυτού. Γιατί ασφαλώς δεν το... τα ζητάνε στη το... Όπω λέει ο λαό. Γιατί αυτοί... τα ζητάνε από την ελληνική κοινωνία αυτοί... σε επίπεδο μέτρων. Μα αφού υπήρξε μια συνωμοσία, εν περίπτωση. Εδώ υπάρχει η λεγόμενη συνω... συνωμοσία. Η συνωμοσία αυτή είναι το τοκογλύφο που έγινε. Και κάτι άλλο που θα πω που είναι πάρα πολύ απλό. Είναι δυνατόν το Λουξεμβούργο να χρωστάει τρία... το, να έχει το 400% του ΑΕΠ του να το χρωστάει τρία-τρεις εκατομμύρια και να θέλουν εμάς να μας βάλουν στη σέντρα και να μας σταυρώσουνε. Και πότε χρωστούσαν εμείς λεφτά εν διάφορες να μας πούνε, πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Και θα πρέπει να μας απαντήσουν, αυτοί ξέρουν πώς έχουν πάρει, να μας απαντήσουν οι προαναφερόμενοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι κακώς αναπνέουν ελληνικό αέρα. Κακώς. Να μας αναφέρουν αυτοί οι κύριοι οι οποίοι εξακολουθούν να υπάρχουν και να μας κοροϊδεύουν. Να μας πού, πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Πεςτε μας πού πήγαν ρε παιδιά αυτά, αλλά ποιος τα πήρε. Με βάση τα όσα ήδη αναφέρεις και μάλιστα εν πλήρη οργή, πιστεύεις ότι το πρώτο μέλημα ή ένα από τα πρώτα μελήματα αυτής της νέας κυβέρνησης είναι να γίνει αυτός ο περιβόητος έλεγχος. Αυτός ήδη θα, θα έπρεπε αφήσει. ήδη να έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει. Ο έλεγχο έχει ξεκινήσει. Ναι, σε ένα ίδι. επίπεδο έχει ξεκινήσει. Ο το όχι ξέρουμε έχει ξεκινήσει αυτό. επίσημα. Με... Η, η... 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 η πρόεδρο τη Βουλή. γιατί Με... λε ότι βάλουν κατά τη πρόεδρου τη Βουλή επειδή λέει πρέπει να είναι παρόντες ή παρούσες οι κυρίες και παρόντες οι κύριοι στη συνεδριάση. Όχι, για αυτό το θέμα. Για το λογιστικό έλογο. Έχει ήδη ξεκινήσει ο λογιστικό έλογο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίε. Γιατί πιέται ο κύριο Βενιζέλο, ο, ο οποίο με το τελευταίο γκάλο είναι στο 1,8% και ο κύριο. Ο... και ότι η Ένωση Κεντρών είναι 2,3% Πώς μπορεί αυτός ο κύριος να μιλάει, με ποιο δικαίωμα μιλάει αυτός ο κύριος. Και πότε φτάνει η Νέα Δημοκρατία να είναι σήμερα στο 9% γιατί η στο 9% και τι θα συμβεί όταν θα γίνει η εκπαραθύρωση, ποια θα συμβεί, θα γίνει αυτή η εκπαραθύρωση. Και πώς είναι δυνατόν αυτή, εγώ πιστεύω ότι γίνονται τα πάντα για να μπορέσει, να μπορέσει, αυτή η κυβέρνηση να πέσει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Γιατί δεν του ενδιαφέρει αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οποιαδήποτε κυβέρνηση να ακολουθούσε, να ακολουθούσε αυτή την εδώ, θα γινόταν αυτή η μεγάλη μάχη. Αλλά δεν γνωρίζουν ότι έχουν μπλέξει με τρελού. Οι Έλληνε είναι τρελοί. Είμαστε λαό τρελό. Δεν, 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 δεν χωράμε σε κουτάκια. Δεν είμαστε Γερμανοί να βιδώνουμε βίδε. Παράγουμε πρωτότυπε ιδέε. Γι' αυτό ακριβώ μα φοβούνται. Ο Γερμανό είναι καλό. Να φοράει το πέδιλο με την άσπρη γάλτσα, τη Σαγιονάρα και να βιδώνει βίδε. Δεν, και δεν έχουμε τίποτα με ένα λαό. με ένα λαό όμως που, έχει δημιουργήσει δύο παγκόσμιου πολέμου και έχει το ποτάμι αίμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό να φαίνεται αυτό να μιλάει για ηθική. Θα πείτε, μα θα πούνε, λένε κάποιοι, μα τι φταίνε αυτή. Εν διάφορε δεν δέχεστε εσεί αυτή τη στιγμή το, το γεγονό ότι η ιστορία είναι καταγεγραμμένη μέσα στο, στο DNA του Γερμανού. Δεν δέχεστε ότι είναι. Αλλά δέχεστε ότι είναι στο δικό μας ναι. Δηλαδή ο Φαλμεράιερ και ο μη Φαλμεράιερ. Ο Μακιαβέλη και ο μη Μακιαβέλη. Δεν γίνονται και τα δύο. Άρα. Λοιπόν, ε, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτήν την αναφορά, γιατί νομίζω ότι... Αλλά το θέμα είναι το εξή ότι αν μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να αντέξει μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι το θέμα. Μέχρι το Σεπτέμβριο γιατί το οριοθετείς εκεί τι σημαίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ότι σε... το Σεπτέμβριο μέχρι το Σεπτέμβριο θα, έχει... θα έχει αλλάξει η κατάσταση στην Ευρώπη άρδια. Α. Arden. Η Ευρώπη δεν θα, θα είναι αυτή. Δηλαδή θα έχει τελειώσει αυτό που κατά την αντίληψη του θεωρείται η, το... η δύναμη τη Γερμανία ή η επιθυμία τη να δημιουργήσει το τέταρτο Ράιχ. Έχει τελειώσει αυτό. Τόσο εύκολα. Πο... το Ρωτάω η... Εγώ. Η... Η... η, Η, Ιταλία έχει φτάσει στα 28%. 100, που γκρίνω χθε. Χθε είναι... Ο Ραχώη θα πάει στο Ιάλα από εκεί που ήρθε. Οι ποδέμοι θα, θα γίνουν κυβέρνηση. Με κάποιο άλλο μικρό κόμμα, ίσω, αλλά έχουν και αυτοί γύρω στο 30-31%. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Κόλλιο στην Πορτογαλία. Η Ωραία, Γαλλία... Θα απέλθουν οι μνημονιακέ δυνάμει και θα αντικαταστήσουν. Η Γαλλία αναγκαστικά θα οδηγηθεί στο, 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 στον ιστορικό τη ρόλο. Θα, θα παίξει ξανά τον ιστορικό τη ρόλο. Τον αντιγερμανικό τη ρόλο. Το, της ρόλο. το, αντι... το, το μοιραίο, το μοιραίο, ναι, το... Ναι. το ρόλο τη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ποιοι θα μείνουν, δηλαδή, η Ιστονία και η. Σλοβακία. Και τι θα μπορέσει να κάνει με αυτού. Δεδομένου του ότι ετοιμάζει ο κύριο πρόεδρο των ΗΠΑ τη μεγάλη φωτιά να ανάψει στη Λιβύη και από εκεί να μεταδοθεί προ το Ιράν. Και να έχουμε όλη αυτή τη λεκάνη του Μεσογείου να φλέγεται. Πιστεύει ότι επίκειται κάτι τέτοιο να χρησιμοποιηθεί ο Μουσουλμποντικό παράγων σε τόσο υψηλό επίπεδο για να έχουμε. Όχι μόνο εδώ και μέσα στι δικέ του χώρε. Και οι, οι δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που ακούγεται. Μα ακριβώς... τσιχαντιστέ δεν είναι κάτι τίποτα. Οι τσιχαντιστέ είναι δημιούργημα τη κυρία Χιλάρα Να συμφωνήσω. Να συμφωνήσω. Κυρία... Να συμφωνήσω. Η κυρία... Όχι, να μην συμφωνήσω. Το θέτω ερώτημα. Για να το πει εσύ. Εντάξει. Η κυρία Χίλαρ Κλίντερ δημιούργησε αυτό το, 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 το σώμα. Και, πει... και, το ακούσα από τα στόματα των Ανίδιων και των Ηλίθιων, των Ρουφιάνων δημοσιογράφων τη Ελλάδα που λένε πούμε το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Μα δεν τρεμόμαστε λίγο εγώ. Τι θα πει Ισλαμικό χαλιφάντο, δηλαδή πώ μπορεί να τα αναλύσει, με ποια έννοια μπορεί να αναλύσει αυτό το, το στρατό των το μισθοφόρων, των δολοφόνων μισθοφόρων. Και πώ ανέχεται η Ευρώπη να βλέπει έναν Ευρωπαίο πολίτη, όπω είναι αυτό ο, ο Δήμιο με τα μαύρα, να σφάζει μπροστά στη τηλεόραση έναν πολίτη, έναν Ευρωπαίο. Το ίδιο ισχύει και για του Ιάπωνε. Θα τολμούσα να το κάνω αυτό σε ανακοινώσω. Ρωτώ. Καλά το ρωτά. Καλά το ρωτά. Το κρατάω. Και κάτι άλλο. Έχουν... Άρα όπου Έτσι... του παίρνει. παίρνει... Έχουν τη δύναμη αυτή να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ε, ε, κάτω από την επίρρρεια ουσιών, δηλαδή δεν μπορεί κάποιο. Όσο και εγκληματία να είναι, αν δεν είσαι υπό την επίρρρεια ουσιών, δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδου εγκλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που σχεδόν συνομολογούμε ότι υπάρχει ένα απόλυτο σχεδιασμό σε ένα επίπεδο που ενδεχομένω φτάνει το μισό μυαλό μα ή τέλο πάντων. Δεν πιστεύανε, δεν μπορούσαν, σε στάν... λέγω, δεν μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν γιατί το μυαλό του στο κοντό δεν φτάνει μέχρι εκεί ή δεν μπορούν να εκτιμήσουν οι καταστάσει ότι στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει τέτοια ανατροπή. Δεν μπορούσαν να το διανοηθούν γιατί δεν υπήρχε και προηγούμενο στην Ελλάδα. Καλά, τα προηγούμενα, τα μη προηγούμενα είναι για να δημιουργούνται. Εντάξει. Ναι, δε, ναι, ναι, αλλά... όμως κάνουν, δεν θα. Αυτοί όμω κάνουν. Δεν έβαλαν πολύ... καθόλου το χεράκι του, θέλει να πει. Εγώ θα σου πω μία απλή σκέψη, απόλυτα συνωμοσιολογική, αλλά την καταθέσω. Α, α, αν αν αυτοί βαλά. δεν θέλανε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, μάλλον η αντίδραση, ναι. όπω την εννοεί, τότε για ποιο λόγο να βάλουν τόσο αντικοινωνικέ και ανθελημικέ κυβερνήσει και να εξωθούν συνέχεια τα πράγματα προ το χειρότερο, ώστε να επισπέψουν τον εαυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή ο Ντράγκη, αυτό το μεγάλο κάθαρμα, τυπώνει χαρτί. Ναι. Τυπώνει χαρτί. Αυτή τη στιγμή λέει ένα τρει εκατομμύριο και ποιο μου λέει ότι δεν έχει άλλα πέντε τρει εκατομμύρια. Καρτί, τα φιλώσουν, είναι που θέλουν, χαρτί είναι όπου θέλουν να τυπώνουν. Τι μηχανέ λοιπόν, αυτέ τι έχουν. Έρχονται αυτοί και δίνουν με ένα χαρτί το οποίο δίνουν χαρτί σε σένα, το οποίο ούτε καν αυτό το παίρνει στα χέρια εσύ. Αυτοί θα αγοράσουν μια τράπεζα, θα αγοράσουν μια παραλία, θα αγοράσουν ένα αεροδρόμιο, ένα αεροδρόμιο ε, όλα αυτά, Θα αγοράσουν τα πάντα δηλαδή. Στην ουσία τι γίνεται. Δεν του ενδιαφέρει το έμψυχο υλικό τη Ελλάδα. Άρα δεν μπορούν να σκέπτονται με τον τρόπο που σκέπτεσαι εσύ. Γι αυτό είναι ο ουμανιστικό τρόπο. Συναισθηματικό τρόπο. Για αυτού δεν υπάρχει. Αυτοί βάζουν το χαρτί και λένε ότι πρέπει να σκοτώσουμε 8 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια Έλληνε και να πάρουμε αυτή την περιοχή, η οποία να την κάνουμε έτσι, έτσι και έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαν να φτάσουν στην απόγνωσή του και στη μεγάλη, στο μεγάλο θα έλεγα. Στο μεγάλο κόλπο, το ονομάζουμε αυτόν τον τρόπο. Γιατί περί κόλπου το πρόκειται στην ουσία. Να καταδικάσουν μια μερίδα λαού παγκοσμίω, ένα δισεκατομμύριο, ένα μισή δισεκατομμύριο λαό και να το τελειώνουν για να μπορέσουν αυτοί να έχουν άνεση. Να κίνδυνονται τα κεφάλαιά του και να μπορέσουν να υπάρξουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κοινωνίε και να έχουν πιο μπροστά την τράπεζα από τον άνθρωπο. Όταν αναστραφεί αυτό, ο ο παρα... όταν ο παρανομαστή αυτό γυρίσει ανάποδα, τότε θα έχουμε μια εντελώ διαφορετική εξέλιξη στην ανθρωπότητα. Σήμερα έχουμε την, πολι την πολιτική να είναι ιτημένη από την οικονομία. Αλλά όχι από την οικονομία την υγιή, από την παραοικονομία. Δεν μπορεί ο παγκόσμιος πληθυσμός το 98% του πλούτου του να το χρωστάει. Σε ποιος το χρωστάει. Αυτό εννοείται στο υπόλοιπο 2%. Γιατί από το διάστημα δεν έρχονται το ογκολίφοι. Είναι δυνατόν η Αμερική. Γιατί δεν πάει να, το, το, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να εισπράξει τα 15 3 εκατομμύρια που χρωστάει η Αμερική. Άρα δηλαδή το δεύτερο δεν, δεν, δεν είναι δηλαδή ενδιάμεση το πόσο χρωστάς είναι ο μηχανισμό για να ελέγχονται είναι οι παγκόσμιε να... κοινωνίε. Λοιπόν, και επανερχόμενο στην αρχή, λέω ότι αυτοί κάνουν τα πάντα να αποτρέψουν να μην γίνει αυτή η κυβέρνηση. Ό,τι περνούσε από το χέρι του. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου να γίνει τέτοια θηριώδη προπαγάνδα. Γιατί ο Μπέρτο Εκκο είπε και εδώ έπεσε έξω. Ότι δεν είναι ανάγκη να κάνει δικτατορία με τα όπλα, αφού έχει τηλεοράσει. Η όρια θα έτρεψε την τηλεόραση. Α, είναι απίστευτο αυτό. Δεν, δεν, μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του Ευρωπαίου. Ο Γκρούκμαν δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Πιστεύει δηλαδή ότι λοιπόν, κανονικά να λέω, κανονικά ένα, θα λέω, λέω κάτι πολύ σημαντικό. Το μυαλό του δυτικού ανθρώπου, του χώμο ηλίθιους, όπως το ονομάζω, δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Σου λέει, τι είναι, να συζητάμε. Έχουμε τα μέσα όλα. Βγαίνουμε και του λέμε ότι άμα βγει η ΣΥΡΙΖΑ, 25 του μηνό θα πάτε να πάτε στα ATM και δεν θα έχει μέσα. Και βγήκε η άλλη και λέει: Δεν θα έχετε σκατόχαρτο, Η κυρία Βούλτεψη, η οποία έμαθα ότι έχει τέσσερα φορτηγά σκατόκαρτα έξω από το, το σπίτι τη. Για πάσα χρήση. Ναι, και λέω το εξή: Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό θα το αγνοήσουν οι Έλληνε. Στην ώρα. πώ έγινε με αυτό το πράγμα. Πού έχει γίνει ξανά να βγαίνει μια εφημερίδα στην Γερμανία με ελληνικά στην πρώτη σελίδα και να προτρέπει. Και να βγαίνει ο, ο πρόεδρος της Κομισιόν και λέει οι Έλληνες κάνουν λάθος ψηφιώντας αυτούς. Και όταν λέει αυτούς εννοούν τους ανεξάρτητους τους Έλληνες και τους... Και θα ήταν καλύτερα αν στη θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων υπήρχε το ποτάμι. Και ποιο είναι το ποτάμι και γιατί θα ήταν το ποτάμι. Και βγαίνουν ορισμένοι και λένε κρέμασε λέει η Ευρώπη τον Σαμαρά. Μα ήταν ανίκανος ο Σαμαράς. Ηλίθιος, πάμβλαξ. Και η λύθη, πιο ηλίθιοι είναι αυτοί που τον ψηφίσανε. Και φτάσαμε την Ελλάδα εδώ που τη φτάσαμε. Γιατί πόσο παρακάτω μπορεί να πάει η Ελλάδα. Και πόσο παρακάτω μπορεί να την οδηγήσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Πόσο παρακάτω. Σήμερα έγινε και ένα είδος εισάχθειας. Του, παίρνουν, του, βγάζουν από την πλάτη το μισό του χρέο. Χωρί αστερίσκου. Ασχέτω αν βγει το βράδυ η Ζαχαρέα και η Μακρύ και ο επαμφωτορίζων κύριο Χατζη Νικολάου να τα πει ναι, μεν, αλλά. Και τι θα πει αυτό και πού θα βρείτε τα λεφτά. Ήδη πέρασε. Η πέντε του μηνό πέρασε. Σήμερα έχουμε πέντε. Σήμερα θα πρέπει να ξαναπτωχεύσουμε. Γιατί δεν σήμερα. Yeah, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Προ εκείνου οι οποίοι ερχόταν στον ομιλούντα προκειμένου και λέγανε θα... θα... χάσουμε τα λεφτά μα. Θα είχαμε πτωχεύσει, πτωχεύσει 25 του μηνό Ιανουαρίου. Θα είχαμε πτωχεύσει. 28. 28 του μηνό Φεβρουαρίου. Ι... Ιανουαρίου. Θα είχαμε πτωχεύσει. 25 του μηνό Φεβρουαρίου. Σήμερα θα πτωχεύαμε 5 του μηνό Μαρτίου. Πόσε φορέ πρέπει να πτωχεύσουμε, Πόσε φορέ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα πτωχεύσουμε. Και τ' άλλο. Γιατί κάθε τόσο επιμένουν να μα δώσουν 140 δισεκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Τρίτο πακέτο θα υπάρξει. Δεν μπορεί να μην υπάρξει τρίτο πακέτο. Και αυτό θα είναι 30 δισεκατομμύρια. Αλλά από ό,τι διαβάζω εγώ, το έχουν υπολογίσει 140 δισεκατομμύρια. Βέβαια, δεν θα δει φράγμα από τα 140 δισεκατομμύρια. Πρέπει να, να στηρίξουν κάποιε δικέ του οικονομίε. Θα πάνε στην Εστονία, και αυτά τα λεφτά είναι μαύρα. Η ίδια Ευρώπη διακινεί το μαύρο χρήμα, κάτω από το τραπέζι. Δίνει 140 στην Ελλάδα. Θέλει να κάνει νέο μνημόνιο. Δεν θα το κάνει ποτέ. Και αυτοί που ισχυρίζονται μνη... ότι υιοθέτησε η κυβέρνηση το μνημόνιο, του λέω. Χάσανε τίποτα από τη σύνταξή του. Μπήκε κανένα καινούριο φόρο. Αυξήθηκε κανένα ΦΠΑ. Αυτό είναι μνημόνιο. Ο έλεγχο υπάρχει από τη μέρα τη ίδρυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο είναι ο έλεγχο, και άλλο είναι <coughs> να σου λέει ο Ευρωπαίο υπάλληλο, αυτό θα κάνει. Σήμερα αυτή η κυβέρνηση έχει προωθήσει πέντε και αυτήν την εβδομάδα δέκα νομοσχέδια τα οποία δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τι θα μας κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και ο, ο Αλέφαντος, θα μας κάνουν πόλεμο. Ασφυξία, λέει. Τι ασφυξία μπορούν να μας κάνουν. Ρωτώ, τι ασφυξία. Θα κλείσουν λέει, τη στρόφιγγα. Πώς αυτή η στρόφιγγα δεν κλείνει τόσο καιρό. Και γιατί αυτή τη στιγμή θέλει να κλείσει τρόφιγγα. να μας δώσουν τώρα 140 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει κράτος που να πήρε τόσα πολλά λεφτά στην ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Αλλά αυτό τα δεν τα πήραν οι Έλληνε. Κάνε λοιπόν. Αυτό είναι γνωστό ότι δεν τα πήραν οι Έλληνε. Πήραν 9 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα 300 δισεκατομμύρια τα έχουν πάρει ήδη Αυτό είναι ένα μαύρο χρήμα το οποίο διακινήθηκε στι χώρε τι οποίε εξαγοράσουν για να στηρίζουν. Ο κύριο Σόιμπλε, ο οποίο μα επακάλεσε ηλικίου και μαλάκε. Η λέξη αυτή έτσι μεταφράζεται. Ναι, ακριβώς και έτσι. Εάν πω εγώ ότι ο, ο, ο κουτσό ή ο, ο καροτσέρης θα πω Απ' δεν μιλάω, είμαι ρατσιστή. Εγώ είμαι ρατσιστή και αυτό που δεν είναι, είναι ρατσιστή. Μα είπε μαλάκε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αναφορά τη λέξη σε εμά, στα δικά μα επίπεδα, φυσικά το έχουμε ψωμοτήρι. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική του φρασιολογία, είναι ήδη στην υπερβολή. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικό. Αλλά είπαμε, οι Γερμανοί. Σε, σε, σε Αμερική μπορεί να βρει στο, τον, τον όπω θέλει. Οποιοδήποτε πολιτικό, μόνο μην του πει ψεύτη. Θα σου πει You call me a liar. Με αποκαλεί ψεύτη. Είναι η μεγάλη τη διαφορεσία. Αυτή είναι μόνο ψέματα λένε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψει να πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Θα παρακαλέσω πολύ. Και έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μα μια ολοκληρή ώρα. <ΣΣΣΣ>